Και πλάνο, είχε και σχέδιο, είχε και χάρτη, είχε και πρωτοβουλία για την ανάπλαση όλης της ακτέας οδού και για το Καρνάγιο. Σας ακούμε, Δήμαρχε. Πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι η ακτέα οδός είναι πάρα πολύ σημαντικό, ως μια πολύ σημαντική περιοχή για την Λεμεσό. Ουσιαστικά είναι μια περιοχή μεταξύ Παγιού και Νέου Λιμανιού που συνδέεται η πόλη με το επιβατικό σταθμό. Η Λεμεσός, αυτή η περιοχή περίπου έχει ένα μήκος περίπου 1,5 χιλιόμετρο. Αυτή τη στιγμή η πόλη μας έχει έλλειψη από ποιοτικούς δημόσιους χώρους. Είναι ο Μόλος, είναι ο δημόσιος κήπος και αυτός ο χώρος θα μπορούσε να δώσει μία ανάσα και θα μπορούσε να αναβαθμίσει την περιοχή δυτικά του κέντρου. Όπως είναι γνωστό, πριν 2 χρόνια η περιοχή αυτή μεταξύ Φτανίου Ρούζερ και της Αχτέας Οδού έχει αναβαθμιστεί πολυδομικά, που ουσιαστικά λειτουργεί ως το νέο κέντρο, το οικονομικό κέντρο της πόλης με πολλούς φιλούς συντελεστές, χωροθέτηση υψηλών κτηρίων. Για μας είναι πολύ σημαντικός ο σχεδιασμός αυτής της οδού που αφορά και θα λειτουργήσει ως μια ραχοκαλιά όλης της ανάπτυξης, ώστε να μπορεί να προχωρήσει σιγά σιγά να βλέπουμε να σχεδιάζονται πλάνα και από τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά πρωτίστως εμείς μας ενδιαφέρει ο δημόσιος χώρος που είναι μπροστά. Πιστεύουμε ότι αυτή η περιοχή δεν πρέπει να έχει το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτοδός ως ένας νέος δρόμος διπλής ή τετραπλής κατεύθυνσης που ουσιαστικά θα αποκόψει την πόλη από την αχτή. Βάλαμε στα πλάνα μας, ήταν και θέμα όχι μόνο προεκλογικών αλλά και συζητήσεις για αυτήν την περιοχή που ξεκινούν περίπου από το 2008 που είχε πρωτοξεκινήσει να σκεφτόμαστε για να γίνει ένας διαγωνισμός για το Master Plan, ότι εκεί πέρα θα είναι ένας χώρος αναψυχής, ψυχαγωγίας, ποδηλατόδρομοι, γραμμικό πάρκο, χώρος για άθληση, μια αχτή για την πόλη μήκους 1,5 χιλιόμετρου. Βεβαίως όλο αυτό διακόπτεται από την ύπαρξη του συγκεκριμένου Καρναγίου. Το λέμε συνεχώς, διότι είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί, παρότι έχουν υπάρξει ιδέες, έχουν υπάρξει προτάσεις, έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες, αλλά ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί κάποια μετακίνηση, Δημαρχία. Από την πρώτη στιγμή που μόλις έχουμε αναλάβει τη Δημαρχία, είχα ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκε πριν μια εβδομάδα περίπου στο γραφείο του Υπουργού και ήταν το πρώτο θέμα στην ατζέντα μας. Δηλαδή, τι γίνεται με το Καρνάγιο. Γιατί για να μπορεί να προωθηθεί οποιοδήποτε έργο σε αυτήν την περιοχή, προϋποθέτει την μια χωροθέτηση και τι γίνεται με τους επαγγελματίες εκεί. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι και μια βιομηχανία που δεν είμαστε εναντίον αυτών των επαγγελματιών. Πρέπει να πάνε αλλού, να γίνει μια σωστή μετακατάσταση. Γιατί μια Κύπρος με 5-6 μαρίνες, με 3-4.000 σκάφη. Θα υπάρχει εργασία, αλλά εκεί πέρα δεν μπορεί να αναπτυχθούν με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Και πολύ εύλογα αναρωτιέται κάποιος ότι σε αυτό το χώρο θα υπάρχει μια βιομηχανική ζώνη εντός της καρδιάς της πόλης που ουσιαστικά γίνεται και ρύπανση και αρκετές άλλες οχληρές δραστηριότητες. Μάλιστα. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Η απάντηση που είχα από τον Υπουργό είναι ότι περίπου σε ένα μήνα θα είχα μια πρώτη απόφαση, κάποιες ιδέες για νέους χώρους μεταναστευτές. Κύριε Χατζηβασιλείου, να ακούσουμε τη δική σας θέση, τη θέση δηλαδή του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί όποια μετακίνηση θα γίνει, θα πρέπει να γίνει σωστά, μελετημένα, να μην χαθούν θέσεις εργασίας, αλλά να αναβαθμιστεί και η περιοχή. Και να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την ακτέα οδό. Όπως έχετε αναφέρει, ήταν ένα ζήτημα το οποίο όντως τονίζει. Ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί πολύ λεπτούς χειρισμούς εξαιτία της υφιστάμενης κατάστασης εκεί επί του εδάφους. Όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, αποτέλεσε και μέρος των συζητήσεων που είχαμε κατά την πρόσφατη συνάντηση του Ιδίου μαζί με τον Υπουργό, στην οποία είχε ουσιαστικά εξηγηθεί αδρομερώς ποιος είναι ο σχεδιασμός του Ιδίου και ποιες είναι οι ενέργειες που λαμβάνονται, τις οποίες είχαμε μιλήσει και μαζί στην εκπομπή που είχε αναφέρει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία για εξέταση μια προβλήμα των υφιστάμενων συμβάσεων. Κύριε Χατζηβασιλείου, θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο. Να το διορθώσουμε και να επανέλθουμε σε εσάς για να μπορούμε να σας ακούμε και να σας καταλαβαίνουμε σωστά. Πάμε στον Νίκο Τοσίκα, που είναι και μέλος της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής. Ναι, και Λεμεσιανός βεβαίως, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Θα ξεκινήσω από αυτόν, κύριε Μιχάλη, λέγοντας ότι η ακτή οδός δεν είναι απλώς ένα
project, έναν έργο που αφορά μόνο τη Λεμεσό. Λαμβάνεστε ότι μέσα σε αυτήν την δεινή της ανάπτυξης και της οικονομικής ευμάρειας που χρειάζεται αυτός ο τόπος διαμέσου του επιχειρεί, η αρχαία οδός θα αποτελέσει ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης του τόπου μας, αλλά και κατ' επέκταση ανάπτυξης του εθνικού εγχώριου προϊόντου. Τώρα, με βάση και την πληροφορία που είχαμε τον αγαπητό φίλο κύριο Τσουλόφτον του ΕΒΕΛ, θέλετε, χαρτογράφηση της αρχαίας οδού ξεκίνησε το 1999 από τον Μεριδίν και αρχιτέκτονα Άγγελο Δημητρή. Εμάς ο ρόλος μας είναι καθαρά πολιτικός. Φεύγει από την ατζέντα μου το γεγονός ότι είμαι Λεμεσανός και διετέλεσα 15 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα, εκείνο που έχουμε να κάνουμε και έχω ήδη εγγράψει το θέμα στην αρμόδια Επιτροπή Εσωτερικών και θα το παρακολουθούμε γιατί το θεωρούμε ως ένα σημαντικό των πυλώνων της κυπριακής οικονομίας, είναι ακριβώς το θέμα της αρχαίας οδού. Εξηγούμε. Θέλω να δω τι έχουμε μπροστά μας, γιατί ξέρετε, θα πρέπει πλέον να γνωρίζουμε ποια είναι η φιλοσοφία, τι έχουμε μπροστά μας και με καθοδηγητή αυτόν το οποίο έχουμε μπροστά μας να προχωρήσουμε. Να θυμίσω ότι το σχέδιο περιοχής κέντρου της πόλης είναι κάτι το οποίο αποφασίστηκε, ξεκίνησε μάλλον από το 2015 και μετά από μια αξιόλογη δουλειά που έκανε το αρμόδιο τμήμα πολεοδομίας και εγγύσεων, αφού αφουγκράστηκε τις απόψεις. Κόλλησε ο κύριος Σίκας. Μας ακούει, μας ακούει ο κύριος Σίκας. Για πάμε πάλι. Συνεχίστε. Μας ακούω, ναι. Ναι, ναι, συνεχίστε. Λέω, με βάση το σχέδιο οριοθετήθηκε από το 2015 και παραμένει εδώ και 8 χρόνια. Υπήρχαν αρκετά προβλήματα μέχρι την τελική καταγραφή και υλοποίηση του σχεδίου κέντρου πόλεως. Έτσι, μετά από μια αξιόλογη δουλειά του αρμόδιου τμήματος της πολεοδομίας και ειδήσεως σε 200 τόσες σελίδες, όπου μέσα συμπεριλαμβάνεται και η αρχαία οδός, έχουμε μπροστά μας από τον Δεκέμβριο του 2022 το σχέδιο κέντρου πόλεως, το οποίο με σαφήνεια καθορίζει την αξιοποίηση και τη χωροθέτηση και την χρήση της λεγόμενης αχταίας οδού. Άρα, εμείς λέμε το εξής. Η φιλοσοφία υπάρχει και η φιλοσοφία βασίζεται σε αυτό που λέμε βιώσιμη αστική κινητικότητα. Εμπεριέχουν μέσα τα στοιχεία της πράσινης ανάπτυξης, της αύξησης του πρασίνου, των υπονοδικών δίκτυων, ναι, το οποίο εμάς βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Εκείνο όμως που χρειάζεται να γίνει είναι ότι χωρίς, και το τονίζω, χωρίς να αλλάξουμε την φιλοσοφία του σχεδιασμού που έχει γίνει, χρειάζεται απαραίτητα να γίνουν δύο σημαντικά πράγματα. Εγώ αφήνω το αρχικό στάδιο, το καρνάδιο, αλλά χωρίς υποδομές, σχεδιασμούς, που αρμοδιότητα είναι το αρμόδιο τμήματος, δεν μπορούμε να συζητούμε με αυτή την οδό. Άρα το πρώτο πράγμα, και επικαλούμε το ρεπορτάζ που κάνουμε τον Ιούλιο του 24, αλλά για τις τοποθετήσεις του αγαπητού μου φίλου Λοΐζου, ότι θα έτρεχε το θέμα, εύχομαι να το τρέξει. Ακολουθά το δεύτερο κομμάτι αναφοράς, που αναφερόμαστε στο καρνάγιο. Ναι. Είναι εδώ που θα πρέπει η ευθύνη της κυβέρνησης είναι πρώτα να οριοθετήσει και να καθορίσει πόσο σημαντικό είναι η αρχαία οδός, εμείς λέμε είναι σημαντικότατο, και δεύτερο να βρει εκείνες τις λύσεις την όλη διαδικασία. Άρα μην περιμένουμε να λύσουμε πρώτα το πρόβλημα του καρνάγιου, αφού αρχικά δεν υπάρχουν οι υποδομές, δεν υπάρχουν οι σχεδιασμοί για να μπορέσουν να οριοθετήσουν. Μάλιστα. Και υπάρχει και άλλο σημαντικό, το οποίο έρχεται σε αντίφαση της χρονικής περίοδου. Ολοκληρώστε με αυτό για να πάρει το λόγο ο κ. Χατζηβασιλείου, να απαντήσει και σε αυτά. 2016-2017, εκεί δεν υπήρχε μεγάλη αγορά των τεμαχίων. Σήμερα που μιλούμε, το 60% σχεδόν της περιοχής έχει αγοραστεί από μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν. Βεβαίως, ή τώρα είμαστε στο στάδιο των εστάσεων, και μου παράκληση είναι να μην χαθούμε, να μην χάσουμε το δάσος από τις διάφορες πιέσεις που δέχεται το αρμόδιο τμήμα ή το αρμόδιο υπουργείο σε σχέση με τις κρίσεις. Μάλιστα. Και τελικά θα είμαι εδώ να παρακολουθώ αυτό το θέμα, διότι έχουμε τη φιλοσοφία, έχουμε μια σωστό πολυοδομικό σχεδιασμό με βάση αυτό που έχουμε να κάνουμε και αναμένουμε να τους αρμόδιους φορείς να το ακολουθήσουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κύριε Χατζηβασιλείου, θέλω να απαντήσετε και σε αυτά.
ολοκληρώνοντας και αυτό που λέγατε προηγουμένως. Κύριε Χαράρε, όντως υπήρχε ένα σχεδιασμό που καλύπτει ολόκληρη την αυτή ανωδόν, όπως την περιγράφει ο κ. Σίγας. Ο σχεδιασμός αυτός ήταν περίπου το 2017 που είχε ολοκληρωθεί. Δεν προχώρησε στην πορεία. Πολλά από αυτά τα πράγματα τα είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Αρμέστη στην τελευταία συνάντηση. Θα πρέπει να επανασχεδιαστούν, γι' αυτό όντως βρίσκεται σε εξέλιξη. Εν τούτης, το θέμα του Καρνάγιου και στον προηγούμενο σχεδιασμό και στον νέο σχεδιασμό που θα γίνει θα πρέπει να επιληθεί. Είναι μια ειδική περίπτωση η οποία θα πρέπει να δρομολογηθούν εκεί ενέργειες για να επιλύσουμε το ζήτημα, είτε πάμε με τον παλιό σχεδιασμό είτε με τον καινούριο, που θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα, απλώς για να ξέρουμε πώς προχωρούμε, έχει επαναλαμβάνει γίνει μία προς μία μελέτη των περιπτώσεων, τόσο όσον αφορά το νομικό καθεστώς των προηγούμενων συμβάσεων, όσον αφορά και τις κατασκευές επί του εδάφους που αφορούν τις δραστηριότητες των προσώπων που βρίσκονται εκεί. Έχουν κατηγοριοποιηθεί οι αναπτύξεις και οι ασχολίες των συμβασιούχων που έχουν τα υποστατικά και έχει γίνει ένας πρώτος σχεδιασμός για τις λύσεις που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Στο παρόστατιο έχει ξεκινήσει ένας διάλογος μαζί με άλλα συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες καθώς όσον αφορά τις περιοχές δέχτες οι οποίες θα μπορούσαν να υποδεχτούν μερικές από αυτές τις αναπτύξεις που βρίσκονται εκεί στη βάση των πολεοδομικών ή και χρηματολογικών απαιτήσεων ή και περιβαλλοντικών απαιτήσεων, αν θέλετε. Και το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει είναι περίπου σε ένα μήνα. Έχουμε ήδη καταθέσει περίπου 4 επιλογές τις οποίες θα μπορούσε να γίνει μετακίνηση για να το συζητήσουμε ακολούθως με τον κάθε έναν από τους υφιστάμενους μισθωτές για να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να εξυπηρετηθεί το επάγγελμα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί. Για να... Έχουμε εικόνα, κύριε Χατζηβασιλείου, ποιος θα ήταν ένας καλός τόπος μετακίνησης, γιατί θυμόμαστε το Βασιλικό να έχει αναφερθεί. Δεν ξέρω αν το Βασιλικό αντέχει και άλλη τέτοια δραστηριότητα, αλλά θυμόμαστε ότι εκεί προσανατολιζόταν η μετακίνηση. Αρχικά έχετε δίκιο, το Βασιλικό αποτελούσε την κύρια επιλογή. Αντιλαμβάνεστε στο μεσοδιάστημα έχουν προκύψει και άλλες επιβαρύνσεις στην περιοχή του Βασιλικού, οπότε ενδεχομένως να μην είναι καταλληλότερη. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η επιλογή. Έχουν εξαιρεθεί άλλες τρεις διαφορετικές επιλογές που είναι εν δυνάμει, επαναλαμβάνω, περιοχές δέχτες. Όμως κάθε μια από αυτές τις περιοχές έχει τα δικά της ερωτηματικά, να τα πω έτσι, τα οποία ανέλαβαν οι συνάδελφοι της πολεοδομίας να διευκρινίσουν και να καταλήξουμε σε έναν χώρο ο οποίος θα είναι ο καταλληλότερος από τους τέσσερις. Ευχαριστώ. Αρκετές από τις συγκεκριμένες αναπτύξεις έχει γίνει διαχωρισμός, διότι για παράδειγμα, κύριε Μιχάλαρε, αυτοί που είναι διπλοποιοί, δηλαδή πελεκάνοι, δεν είναι απαραίτητο να χωροθετηθούν σε παραθαλάσσιες περιοχές. Έχουν εξευρεθεί άλλες περιοχές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές ζώνες, τις οποίες θα μπορούσαν εύκολα να μετακινηθούν. Το πρόβλημα είναι εκείνη που είναι καραβομαραγκή, που επαναλαμβάνω υπάρχει αυτή η διεργασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο επόμενο μήνα και να δούμε πώς προχωρούμε. Ένα σχόλιο από τον Νίκο Τοσίκα και μετά να ολοκληρώσουμε τον κύριο Αρμέφ, τον Δήμαρχο. Νομίζω αυτό το οποίο έχει σημασία είναι, διακόντας τον αγαπητό Λοΐζο, εκείνο που έχουμε ως προτεραιότητα μας είναι ακριβώς να τρέξουμε γρήγορα. Για να τρέξουμε γρήγορα προϋποθέτει έχουμε το τοπικό σχέδιο, έχουμε το σχεδιασμό, έχουμε τη φιλοσοφία και από εκεί και πέρα είναι πολιτικές οι αποφάσεις που να τρέξουμε γρήγορα σε σχέση με το σχεδιασμό και κατ' επέκταση με τη λύση του Καρνάγιου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δήμαρχε, να ολοκληρώσουμε την συζήτηση με τη δική σας τοποθέτηση. Είναι μια θετική εξέλιξη τη στιγμή που το Υπουργείο Εσωτερικών βάζει στην προτεραιότητα και σε ένα μήνα θα υπάρχει μια πρώτη επιλογή. Ελπίζω αυτό να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να τρέξουν ταυτόχρονα μελέτες ή ονομάζονται αριθμιστικά, είτε σχεδιασμός για την κατασκευή και για την μορφή αυτού του γραμμικού πάρκου. Δηλαδή, η αυτιά οδός, νομίζω ο κόσμος ότι θα είναι ένας δρόμος, μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη μορφή. Είναι ένας χώρος που θα λειτουργήσει ένας δημόσιος χώρος για τους πεζούς, για τους ποδηλάτες, στα πλαίσια της αστικής κινητικότητας, όπως έχει πει ο φίλος αγαπητός κ. Σίγας, καθώς υπάρχει πλέον και το νομικό πλαίσιο, που ελπίζω να ξεκαθαρίσουν και σύντομα και όλες οι ενστάσεις για την περιοχή, ώστε ακριβώς να γίνει
απελευθέρωση και να επιληθούν οποιασδήποτε ενστάσεις και να ριστικοποιηθεί ουσιαστικά το σχέδιο. Θα ήθελα να πω ότι για τη σημαντικότητα της περιοχής δεν αφορά μόνο τη Λεμεσό, ούτε την Κύπρο. Αυτός ο χώρος με την ανάπτυξη και την δυναμική που έχει και η πόλη θα μπορεί να φιλοξενήσει χιλιάδες εργαζομένους, έτσι να είναι ένας κόμβος σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Παρακολουθούμε το θέμα να δούμε και πώς θα προχωρήσει. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στην Λεμεσό και θα φύγουμε να πάμε ΠΑΦΟ. Μιχάλης Νικολάου, υπεύθυνος του ΤΑΕ ΠΑΦΟ, διότι έχουμε 619 χρονους, 16 χρονους, με συγχωρείτε, 16 χρονους.